μετά από τας χαρμοσύνους ημέρας της Αναστάσεως. Διερχόμεθα τώρα τας ημέρας της εμφανίσεως του Κυρίου μας, διότι έως 40 ημέρες ο Κύριος εμφανίζεται στους μαθητάς του για να μείνει πλέον εις αυτούς σταθερά η πίστη της Αναστάσεως, να μην κλονιστεί. Δι' αυτό εμφανίζεται εις αυτούς, συνομιλεί με αυτούς, συντρώγει με ταυτόν, και οι μαθητές λαμβάνουν καθεκάστην εμφάνιση του Κυρίου μας δύναμη για να εισέλθουν έπειτα στο στάδιο του αγώνος, ο οποίος αγών ήταν η διάδοση του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού και της σωτηρίας του κόσμου. Οι Απόστολοι, προτού όμως έρθει η χάρις του Αγίου Πνεύματος εις αυτούς, ήσαν έντρομοι, γεμάτοι φόβο και κλειστό το στόμα. Δεν μπορούσαν ούτε να μιλήσουν, αλλά ούτε και να παρουσιαστούν εις τον κόσμο. Μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού ο Θεός έστειλεν εις αυτούς το Άγιον Πνεύμα, οι έντρομοι λαγωοί εγέμοντο λέοντες πυρ νέοντες, έγιναν λιοντάρια τα οποία έβγαζαν από το στόμα τους φωτιά, και αυτοί εξεχήθησαν εις τον κόσμο ολόκληρο και κήρυξαν το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση. Και τότε, λέγει ο Κύριός μας, ο πιστεύσας, λέγει, και βαπτιστής σωτήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Η γλώσσα την οποία ίνιξαν οι μαθητές και εκήρυξαν τον Χριστό θα είναι και το θέμα του σημερινού μας κηρύγματος. Η γλώσσα, τι είναι η γλώσσα? Η γλώσσα είναι αυτή η οποία φέρει ένα έθνος εις τον κόσμο και το γνωστοποιεί, και γνωρίζομαι ότι αυτό το έθνος ομιλεί με την τάδε γλώσσα. Το άλλο έθνος ομιλεί με άλλη γλώσσα, το άλλο έθνος με άλλη και ούτω καθεξής. Δηλαδή διαχωρίζει τα έθνη η γλώσσα. Και μαζί με τη γλώσσα υπάρχει και η γραφή του κάθε ενός έθνους και της κάθε μιας γλώσσας. Δι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος ομιλεί την γλώσσα του έθνους του ξεχωρίζει και ποιο είναι. Άλλοι είναι ή της Αφρικής, άλλος ομιλούσε, άλλοι είναι της Ευρώπης, διαφόρος ομιλούν, άλλοι εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι είχαμε και την μεγάλη ευλογία να γραφεί η Ιερά και Αγία Βίβλος, το Ευαγγέλιο δηλαδή, στην ελληνική γλώσσα. Επάνω δε στο Σταυρό του Κυρίου μας εγγράφει η επιγραφή εις τρεις γλώσσες: ελληνιστή, ρωμαϊστή και εβραϊστή. Αυτές οι τρεις γλώσσες οι οποίες έδιδαν εις τον κόσμο ότι ο Χριστός ήταν εκείνος ο οποίος επλανούσε τον κόσμο και έπρεπε να σταυρωθεί για να μην πλανεί τον κόσμο. Συνεχίζουμε για να δούμε τώρα η γλώσσα η οποία ομιλεί και συνεννοείται με τον συνάνθρωπο του ο άνθρωπος, ποια προτερήματα έχει και ποια μειονεκτήματα. Ο Σάκης η γλώσσα είναι εις την καλή οδόν, είναι όχημα βασιλικό που κάθεται επάνω, ένα αμάξι βασιλικό ολόχρυσο που κάθεται επάνω η ψυχή. Όταν η γλώσσα δεν είναι καλή, αλλά
ομιλεί άσχημα, τότε είναι το όχημα επάνω στο οποίο κάθεται ο διάβολος. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε την γλώσσα μας, να την έχουμε άμαξα τη ψυχής ολόχρηση και όχι μαύρη να άμαξαν που θα κάθεται πάνω ο διάβολος και να οδηγεί τη ψυχή στην κόλαση. Η γλώσσα όταν ομιλεί είναι χρυσός, ο λόγος είναι άργυρος και έπειτα ερχόμεθα σε μια άλλη φάση, η οποία γλώσσα όταν σιωπά παίρνει την αξία του χρυσού. Ο λόγος είναι άργυρος και η σιωπή χρυσά. Και εκείνος ο οποίος έχει τη σιωπή κερδίζει και τον βάρος. Εκείνος ο οποίος ομιλεί και μάλιστα απερίσκεπτα, τότε κερδίζει την κόλαση. Και αυτά τα σημεία μας τα λέγει ο ίδιος ο Θεός όταν μας προειδοποιεί. Ο λόγος σας λέγει, ας είναι πάντοτε χαριτωμένος, αρτημένος με το αλάτι της φρονήσεως. Δηλαδή, ποτέ να μην βγαίνουν από το στόμα μας λόγια τα οποία να μην έχουν παρησία, αλλά να έχουν την καταφρόνηση του κόσμου που μας ακούει. Ώστε, λέγει, να είναι μεν ευχάριστος, αλλά όχι και βρωμερός, να ξέρετε πως πρέπει εσείς να αποκρίνεστε στον καθένα σας. Ο καθένας πως θα ανταποκρίνεται, θα ερωτάτε και θα απαντά, αλλά πάντοτε μετρημένος ο λόγος, διότι ο λόγος ημών, λέγει ο Θεός, πρέπει πάντοτε να είναι εν χάρητη, χαριτωμένος λόγος, άλατι ηρτημένος. Ξέρετε, όταν έχουμε φαγητό, βέβαια σήμερα προσπαθούν οι άνθρωποι περισσότερο λόγω του ότι δεν κινούνται οι άνθρωποι να τρώγουν τα φαγητά ανάλατα, διότι η αργία στον άνθρωπο σήμερα όταν τρώγει φαγητά με αλάτι δημιουργούν πολλά προβλήματα στην υγεία του άνθρωπου, διότι δεν εργάζεται, δεν βγαίνει ο υδρότας από πάνω του. Και αυτό το αλάτι μένει στα σκλειδώσεις του σώματος και έχουμε τον τραυματισμό έπειτα, έχουμε την ακινησία, έχουμε την δισκαμψία του σώματος. Ο άνθρωπος λόγω του ότι κάθεται, δεν ομιλούμε για τα χωριά, ομιλούμε για τα σπόνες και τι για την Αθήνα, η οποία Αθήνα δεν έχει τίποτε άλλο παρά να τρώγει και να κάθεται ο άνθρωπος. Και εκείνοι που τρώγουν και κάθονται είναι επιρρεπείς στην ασθένεια και πολύ ευκόλως ασθενούς. Ο Θεός εδώ μας λέγει ότι το αλάτι είναι εκείνο το οποίο κρατά την υγιεινή, δηλαδή τον άνθρωπο. Το αλάτι είναι εκείνο το οποίο δίδει γεύση ευχάριστον. Το αλάτι είναι εκείνο το οποίο φυλάτη την θάλασσα για να μην βρωμίσει η θάλασσα και αντί να σκορπίζει η υγεία, να σκορπίζει τον θάνατο. Εάν ο Θεός μέσα στους ωκεάνους, τα βάθη των θαλασσών, δεν έδιδε το αλάτι, αυτό το νερό θα βρωμούσε και θα ήταν πηγή ασθενειών και θανάτου και εξαφανισμού του ανθρωπίνου γένους. Δι' αυτό ο Θεός έδωσε το αλάτι μέσα στο νερό της θαλάσσης για να το διατηρεί πάντοτε χωρίς επιρροή των μικροβίων. Και ο ίδιος ο Θεός μας επάνω στο όρος όταν μιλούσε είπε ότι «Ημείς εστέ το άλας της γης». «Ημείς εστέ», λέγει, «το αλάτι το οποίο κρατάτε την γη». Για ποιους ομίλησε? Για τους ειδικούς του ο Θεός ομίλησε, για τα δικά του τα παιδιά, ότι αλατίζουν τον κόσμο. Σκεφτείτε αν όλος ο κόσμος αυτός ήταν όλος κακός, τι θα γινόταν? Σκεφτείτε αν ήταν όλος καλός, θα ήταν παράδεισος.
Αν ήταν όλο κακός, ο κόσμος θα ήταν κόλας. Δι' αυτό έχει ανάμειχτον τον κόσμο ο Θεός και υπάρχει ο κόσμος και στέκεται ο κόσμος και διατηρείται ο κόσμος λόγω του ότι υπάρχει το αλάτι, δηλαδή οι ευσεβείς άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνουν το κακό και δεν το αφήνουν να πλατιθιαστεί μέσα στον κόσμο και να κατακυριεύσει την ανθρωπότητα. Ο λόγος λοιπόν, λέγει ο Θεός, ο δικός σας ο λόγος πρέπει να είναι άλατι ηρτημένος, να είναι αλατισμένος, λέγει να μην είναι ανάλατος και άνοστος, αλλά να είναι αλατισμένος. Ιδέν όπως διήμας ενή εκάστο αποκρίνεστε. Αυτό θα το βρούμε στην προς Κολασσαίς επιστολή του Αποστολού Παύλου στο κεφάλαιο 4 και στο στίχο 6. Εκεί ο Απόστολος Παύλος ομιλεί δι' αυτό των τρόπων της καλής αποκρίσεως ο ένας προς τον άλλον. Λέγω δε ημίν ότι πάμε ρήμα. Ερχόμεθα τώρα να εξετάσουμε ένα βαρύ θέμα. Εμείς άπαντες πτέωμενοι στην γλώσσα. Όλοι μας οι άνθρωποι. Πλην όμως νομίζουμε ότι δεν τα ακούει κανείς και δεν τα γράφει κανείς. Ό,τι βγάλουμε από το στόμα μας όλα τα ακούει ο Θεός και τα γράφει ο Θεός. Και εις τούτο το σημείο μας προειδοποιεί και μας λέγει ότι λέγω δε ημί, σας λέγω λέει, ότι παν ρήμα αργό. Δηλαδή, από το στόμα μας όταν βγαίνει λόγος άπρεπος, που δεν έπρεπε να τον αναφέρουμε. Όι αν λαλήσως είναι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Σκεφτείτε, εάν ο Θεός καθίσει αυτή τη στιγμή και μας κρίνει μόνον εις την γλώσσα, όχι άλλες πράξεις. Θα έχουμε παρησίαν ενώπιον του, θα μπορέσουμε να τον αντικρίσουμε. Πόσα λόγια άπρεπα όλοι μας έχουμε βγάλει από την ημέρα που έχουμε γεννηθεί ως αυτή τη στιγμή. Πόσα λόγια άπρεπα που δεν έπρεπε να τα πούμε και τα είπαμε έχουμε πει. Και τούτο είναι ακριβώς όταν λέγει ο Θεός μας, σας λέγω δε και τούτο ότι δια κάθε περιττών και μάταιων λόγων, τον οποίον θα πούν οι άνθρωποι, θα λογοδοτήσουν κατά την ημέρα της κρίσεως και πάλι πολύ περισσότερο δια τα συκοφαντικά και φαρμακερά λόγια των. Διότι αυτή η γλώσσα είναι ικανή, αδερφοί μου, να ανοίξει λάχτον και να θάψει άνθρωπον ζωντανών. Όταν συκοφαντείται ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο, είναι μόνο ένας θάνατος ενός ζωντανού ανθρώπου. Και τούτο ακριβώς θα το παρακολουθήσουμε πολύ εις τον βίο του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος πόσο συκοφαντήθηκε στη ζωή του και εκείνος πάντοτε σιωπούσε και έδειχνε με το δάχτυλό του των ουρανών, των Θεών. Εκείνος λέγει γνωρίζει ποιος είμαι. Οι άνθρωποι είναι εύκολοι στο να συκοφαντούν και να διασύρουν την τιμή και την υπόλοιψη του ανθρώπου και δει πως Άκης ο άνθρωπος είναι γερωμένος και προσπαθούν αυτοί να σβήσουν τον Λόγο του Θεού, να μην ακούεται ο Λόγος του Θεού, προσπαθούν πως θα διασύρουν το πρόσωπο αυτό το οποίο ακριβώς ομιλεί Λόγον Θεού για να σωθούν ψυχές. Εκ γάπτων λόγων σου δικαιωθήσει, λέγει, και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Από τα ίδια σου τα λόγια, λέγει, ή θα δικαιωθείς ή θα καταδικαστείς. Διότι ο Θεός είναι ο κριτής ο οποίος τα ακούει όλα και εξ αυτών των λόγων και μόνον δια της γλώσσης, μόνον δια της γλώσσης, η δικαιοσύνη του Θεού είναι αυστηρά. Και φεύγουμε από αυτήν την προειδοποίηση την οποία ακριβώς δίδει ο Θεός στους ανθρώπους, στους πιστούς ανθρώπους και έρχομεθα τώρα στον προφήτη Δαβίδ. Ο προφήτης Δαβίδ καταδιώκεται, συκοφαντείται και δει από τον ιόν του τον Αβεσσαλόμ και από τον φίλον του τον Αχιτόφελ.
αυτοί εγείρουν πόλεμον εναντίον του Δαβίδ και εκείνος, ακούοντας όλην την συκοφαντία, παρακαλεί τον Θεό να του δίδει υπομονή και μάλιστα μέχρι σε αφαντάστου σημείου, ούτως ώστε να τηρήσει σιωπή. Και τι λέει, «Θου, Κύριε, φυλακήν το στόμα τίμου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Τούτα τα λόγια τα λέγει ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος οι πραώτης του φάνει σε σημείον πολύ μεγάλο. Η το πράος λέγει την πραότητα του Δαβίδ, την έχει ως παράδειγμα η Αγία Γραφή. Ο Δαβίδ παρακαλεί τον Θεό να συγκρατήσει την αγανάκτησή του κατά των συκοφαντών των αυτών εχθρών του, διότι οι συκοφάντες είναι πολλοί εναντίον του και έχει ως όπλο την γλώσσα για να τους επιτεθεί. Πλην όμως παρακαλεί τον Θεό αυτό το όπλο να μην το χρησιμοποιήσει, διότι ευκόλως ο άνθρωπος, ο Σάκης, υβρίζεται να υβρίζει. Ο Σάκης συκοφαντείται να συκοφαντήσει. Ο Σάκης διασύρεται να διασύρει. Αλλά ο προφήτης Δαβίδ παρακαλεί τον Θεό και λέγει, «Κύριε», λέγει, «σε παρακαλώ πάρα πολύ, κλείσε μου το στόμα μου, διότι αυτή η αγανάκτηση στην οποία έχω εναντίον των εχθρών μου να μην εκδηλωθεί. Δεν θέλω να εκδηλωθεί». Και ο Θεός του δίδει από ψηλά την δική του ευλογία. «Σου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου». Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Είδες σύνεση», λέγει, «είδες φιλοσοφία, πόθεν άρχεται της αιτήσεως». Από πού άρχεται ο Δαβίδ να παρακαλέσει τον Θεό? Από του μεγίστου των κατορθωμάτων, από το μεγαλύτερο κατόρθωμα. Όταν κρατήσεις την γλώσσα σου, επιτελείς εις τον κόσμο τούτο το μεγαλύτερο κατόρθωμα της ζωής σου. Και ο πάντων αίτιον εστί των κακών. Η γλώσσα είναι η αιτία όλων των κακών επάνω στην γη. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο, είναι μόνο η γλώσσα η οποία διασύρει τον άνθρωπο και εγείρει πολέμους και καταστροφάς και φόρους και αίματα. Αμελούμενη η γλώσσα ποιεί όλα τα κακά. Ως περ των αγαθών, λέγει, σπουδαζόμενων, όταν η γλώσσα είναι προσεκτική, είναι αιτία και γεννά όλα τα αγαθά επάνω στον κόσμο. Το γάρ μυρία κατά της γλώσσης, η ευκολία εργάζεται, ως περούν τα αγαθά η ασφάλεια. Διότι, λέγει, όταν ασφαλίσεις το στόμα σου, τότε γεννά όλα τα αγαθά και όταν αφήσεις την γνώση σου ελεύθερη, γεννά όλα τα κακά. Και προχωρούμε τώρα για να δούμε έτσι περισσότερο τι ζητεί ο Δαβίδ. Θύρα, λέγει, περιοχής. Βάλε μου θύρα περιοχής στο στόμα μου. Τείχος. Και έδωκε ο Θεός τείχος στο στόμα. Εγνώριζε ο Θεός ότι η γλώσσα είναι τόσο εύκολη να ομιλεί, ούτως ώστε έβαλε δυο τείχη, όχι ένα τείχος, δύο. Και αυτά τα δύο τείχη πρέπει ο άνθρωπος να τα προσέχει, να μην τα κρυμνίζει ο διάβολος, για να διευθύνει την γλώσσα εις το θέμα και εις το ζήτημα το οποίο υπαγορεύει ο ίδιος. Πρόκειται περί της στερεάς πύλης των τυχών των οχυρωμένων πόλεων, η θύρα περιοχής. Ξέρετε ότι η Κωνσταντινούπολης εκυριεύτηκε από μία λεγόμενη κερκόπορτα, από εκεί που έβαζαν το κερί μέσα. Και η πόρτα αυτή άνοιξε και κατεκυριεύθη ολόκληρος η πόλης του Βυζαντινού κράτους. Δύο μεν ο δημιουργός έδωκε τη γλώτη τύχη. Εδώ και δυο τύχη, λέγει ο δημιουργός εις τον άνθρωπον για να φυλάξει τη γλώσσα του. Το των οδόντων και το των χιλέων. Τα σαλόγους αυτής υπέχουν ορμάς. Δηλαδή όπως το νερό όταν είναι φουρτουνιασμένος ο ποταμός και κατεβαίνει και διασύρει το παν, τότε εκείνος ο οποίος θα θέσει εις τον ποταμόν αυτόν εμπόδιον
και φράγμα κατακυριεύει την ορμή του ποταμού, την κουμαντάρει κατά κάποιον τρόπο, την ελέγχει και δεν παρασύρει και δεν καταστρέφει ό,τι βρει μπροστά. Κατά τον ίδιο τρόπο ακριβώς, τα χείλη και η γλώσσα κλείνουν την ορμή, τα χείλη και τα δόντια κλείνουν την ορμή της γλώσσας. Απλώς θύραν είπεν, αλλά περιοχής, ώστε περιέχει το παν και ασφαλίζεστε το παν. Όταν κλείσεις το στόμα σου, ασφαλίζεις την ψυχή σου, την ίδια στιγμή. Όποιος φυλάχνει το σώμα του, το στόμα του, σώζει την εαυτού ψυχή. Επειδή μέγα είδε το κατορθούν της γλώσσης την φυλακή των Θεών ετή, ο προφήτης Δαβίδ, ταύτης την εγκράτειαν αυτό χαρίζεστε, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, και παρακαλεί τον Θεό να του δώσει αυτό το οποίο είναι και η αιτία της σωτήριας του. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζουν το λέγει οι ζητούντες την ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάτησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Φίλοι και εχθροί του Δαβίδ εναντίον του. Ταύτα ομιλίδια των Αβεσσαλών και των Αχιτόφελ, των φίλων μου και των πλησίων μου, ημέν φανερός εξεναντίας ήγγισαν και έστησαν, του τέστην αντέστησαν μη όσο Αβεσσαλόμ και ο Αχιτόφελ. Ήγγισαν και έστησαν. Οι φίλοι του τον επλησίασαν και κατόπιν σταμάτησαν από τόμος καταπλαγέντες επί τη θεία της συμφοράς του και δια να μην δώσουν χείρα βοηθείας. Εδώ θα προσέξουμε μία λεπτομέρεια της ζωής μας. Ότι υπάρχουν πολλοί φίλοι, ο Σάκης εμείς χαίρομαι υγείας, δεν έχουμε ανάγκη χρημάτων, δεν έχουμε ανάγκη εργασίες, δεν έχουμε ανάγκη από βοήθεια, έχουμε πολλούς φίλους. Ξαφνικά όμως, ο Σάκης έρθει μια δοκιμασία, ο Σάκης επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός και πέσουμε στην δοκιμασία, τότε παραδόξως χάνονται οι φίλοι. Δεν υπάρχει κανένας να μας βοηθήσει. Όλοι εξαφανίζονται και εμείς μένουμε μόνοι μας και έχουμε ως βοήθεια μόνο τον Θεό. Και εις τούτο το σημείο ακριβώς πρέπει να είναι και η προσοχή μας και η σώδη την ζωή μας να είμεθα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Τον εθεώρησαν λέγει ως λεπρόν τον Δαβίδ και δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Κάτι παρόμοιο λέγεται και δια των εσταυρωμένων όμως, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είχε τους μαθητάς του, είχε και τον κόσμο όλων των οποίων επί τριετίαν ολόκληρων ευεργέτησεν, οι λεπροί, οι δαιμονισμένοι, οι τυφλοί, οι παράλυτοι, όλοι ήσαν ευεργετημένοι, δηλαδή εκείνο το πλήθος το οποίο ακολουθούσε τον Χριστόν και φώναζαν «Άρον, Άρον, Σταύρωσον Αυτόν», ήσαν όλοι οι ευεργετηθέντες. Δεν υπήρχε κανένας από αυτούς που δεν ευεργετήθη στα τρία χρόνια που ο Κύριος μας εκήρυτε το λόγο του και θεράπευε πάντα στους κακούς έχοντας. Και εις αυτήν ακριβώς την εικόνα την οποία ο Δαβίδ παρακαλεί τον Θεό να του δώσει σιωπή, ανταποκρίνεται πολύ επιτυχώς εις την σιωπή του Κυρίου μας, ο οποίος μένει μόνος του επάνω εις το σταυρόν, εγκαταλελειμμένος και σιωπών. Εις τίκησαν λέγει πάντες οι γνωστοί από μακρόθε. Όλοι οι δικοί του έμειναν μακριά και τον έβλεπαν επάνω εις το σταυρόν ολομόναχον. Εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου. Εχρησιμοποίησαν βίαν, αναθαρίσαντες εκ της μεγάλης εκείνης δοκιμασίας την οποία υπέστη ο Δαβίδ και την εγκατάληψή του. Ελάλησαν ματαιότητας εναντίον του. Ελάλησαν κακόβουλα, χερέκακα σχόλια δια την καταστροφή μου, δια τα ερήπια μου, τα οποία επόθουν να τα είδουν, ψεύδι και συκοφαντίες κατ' εμού.
δεν αρκείται ο άνθρωπος να εγκαταλείψει τον συνάνθρωπο, αλλά είναι ότι στέκει και από μακριά και το συκοφαντεί. Του δίνει ακριβώς τη χαριστική βολή την οποία δίδουν ως άγγες εκτελέσουν έναν άνθρωπο. Η χαριστική βολή ενός ανθρώπου για να τον εκτελέσεις τελείως είναι η συκοφαντία, η οποία τηρείται δια της γλώσσας. Αυτή η γλώσσα είναι η οποία θα πει τη συκοφαντία. Και βλέπετε ότι τον Κύριό μας προσπάθησαν να το συκοφαντήσουν, λέει. Φθόνο εσταύρωσαν αυτόν. Και πώς τον συκοφάντησαν? Όταν ευρέθησαν δύο ψευδομάρτυρες. Πάλι είναι η γλώσσα στην πρώτη γραμμή. Η γλώσσα εκείνη ενεργεί δια την σταύρωση του Κυρίου μας. Και τι είπαν ότι τον ακούσαμε, ότι θα καταλύσει τον ναό τον οποίο έχτισαμε 46 ολόκληρα χρόνια, θα τον καταλύσει, θα τον πρυμνήσει δηλαδή, και σε τρεις ημέρες θα τον ανεγείρει και πάλι. Και εις τούτο το σημείο ο Κύριος μας ομίλησε, ναόν τους ομίλησε, αλλά ομιλούσε για τον ναό του σώματός του, τον οποίο οι εχθροί του δεν είχαν υπόψη. Συκοφαντία πάλι και δια της γλώσσης. Ερχόμεθα όμως στο αντίστροφο, το απέναντι σημείο, το οποίο είναι η σιωπή. Η σιωπή είναι το μεγαλύτερο αγαθό στον άνθρωπο, το να σιωπάς. Και πάλι ερχόμεθα στον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος όσα και αν υπέστη, αυτός ο Άγιος πάντοτε είχε όπλο τη σιωπή. Ποτέ του δεν απαντούσε. Τον έφτυνα, τον έσπρωχνα, του τραβούσανε τα γένια του, τον εσυκοφαντούσαν ότι έπραξε αμαρτίες με τα γυναικό, ότι είχε νόθα παιδιά, και εκείνος το όπλο του ήταν η σιωπή, αυτό το μεγάλο δώρο. Όποιος σιωπά, όποιος κλείνει το στόμα του, ανοίγει τον παράδεισο. Και όποιος ανοίγει το στόμα του, κλείνει τον παράδεισο. Χαράς εκείνον ο οποίος έχει τη σιωπή εις πρώτην ζήτηση. Η σιωπή του Δαβίδ είναι υποδειγματική. Οι πατέρες της Εκκλησίας αποδίδουν τη σιωπή του αυτήν στον Κύριον, ο οποίος κατά το πάθος του εσιώπα. Δια το και καθώστε αυτόν ούκ ανοίγει το στόμα αυτού και λιδωρούμενος ούκ αν τελειδώρει, πάσχον ούκ η πύλη, παρεδίδου δε το κρίνον τη δικαίωση. Άλλαλος ο Κύριος. Άλλαλος ούτως ώστε, λέγει, έκανε τον ηγεμόνα να θαυμάζει, δηλαδή τον Πιλάτο. Ο Πιλάτος σε θαύμαζε. Του ομιλούσε, του ξαναμιλούσε και εκείνος αισιοπούσε χωρίς να απαντά, ούτως ώστε, λέγει, ο Πιλάτος εθαύμασε τη σιωπή του. Ο δε σιώπη. Είναι ένα σύνθημα πολύ σπουδαίο, το οποίο εάν όλοι μας εβάζαμε επάνω στο κομμωδινάκι μας γραμμένο τούτο το σύνθημα, το οποίο δίδει ο Θεός ο ίδιος, ο δε αισιώπα, ξέρετε πόσα θα αποτρέπονται από την κοινωνία κακά. Πολλά, μύρια, αμέτρητα κακά. Πλην όμως δεν αντέχουμε και εις μία στιγμή ανοίγουμε το στόμα μας για να ανταποδώσουμε όχι ακριβώς λιγότερα, αλλά περισσότερα. Και τότε φτάνουμε στους Εβραίους, οι οποίοι οι Εβραίοι λέγουν οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμό αντί οφθαλμό. Και τούτο το έχουμε πολύ εις τις οικογένειες. Η γυναίκα, η μητέρα δεν αντέχει από τον σύζυγο να ακούσει μια κουβέντα. Τότε ανοίγει το στόμα της και τότε άρχεται και ο καβγάς. Διότι την ίδια στιγμή ο σύζυγος δεν μπορεί να ανεχθεί την γυναίκα του να αντιμιλά, εκείνη δεν τον αντέχει, δεν τον υποφέρει και τότε γίνεται μέσα στο σπίτι ο πόλεμος και η καταστροφή, το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ. Γίνεται εκεί μέσα εκεί όλα τα οποία ακριβώς βλέπουν τα παιδιά και γίνονται και εκείνα χειρότερα. Διότι όπως τσακώνονται οι γονείς, όπως τσακώνονται οι γονείς, τότε τσακώνονται και τα παιδιά. Είχα μία περίπτωση ενός ανδρογίνου, οι οποίοι είχαν 8 παιδιά και η μητέρα άρχιζε και έδερνε τον πρώτο. Ο πρώτος έδερνε τον δεύτερο, ο δεύτερος τον τρίτο, ο τρίτος τον τέταρτο και κατέληγαν μέχρι τον τελευταίο, ο οποίος ο καημένος έμεινε εκεί και έτρωγε όλα τα χαστούκια του προηγούμενου.
Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ακριβώς αντιμετωπίζουν πολλά άνδρωποι. Διότι την στιγμή που τσακώνονται νομίζουν ότι τα παιδιά δεν βλέπουν. Ενώ εκείνα παραδειγματίζονται πολύ ευκόλως και πράττουν το ίδιο ένα μεταξύ. Εγώ δε ο σύκοφος ου κύκλων και ο σύ άλλαλος ου κανήκων το στόμα αυτού, λέγει πάλι ο προφήτης Δαβίδ. Και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούν και ου κέφερον το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Όσοι αν μη του ετούς λόγους, τα σύμβρις των ευθρών του, εγένετο άλλαλος, άλλαλος. Τούτο είναι ένα σημείο το οποίο βρίσκομαι στην εργασία. Και μέσα σε αυτή τη λάσπη καλείσαι να είσαι εσύ ένα τριαντάφυλλο σιωπών. Σιωπών, η σιωπή, η σιωπή. Βέβαια γινόμεθα στόχος ηρωνίας, εμπεγμού. Αλλά αυτό το επιτρέπει ο Πανάγιος Θεός, διότι τους ελέγχει το παράδειγμά μας. Το παράδειγμα είναι εκείνο το οποίο ελέγχει τον άλλο. Περισσότερο από όλα το παράδειγμα ελέγχει. Μπορεί να έχεις λόγο και να ομιλείς, να είσαι άλλος Χρυσόστομος και όμως να μην έχεις το παράδειγμα της υπομονής και να κρεμνίζεις όλα τα καλά τα οποία λέγεις με τη γλώσσα. Ως εάν να είτε ο βοβός τόσεν σιωπήν είχεν, ουκ έχων ελεγμούσεν το στόματί του, ως εάν δεν είχε τι να απαντήσει, να είτε ο ανακολόγητος. Όλα αυτά προήρχονται από την συνέστηση της βαρίας ενοχής του Δαβίδ και εκ της πεποίθησεώς του ότι θα επέμβει ο Θεός εις τους αδικούντας αυτών. Βλέπετε, όταν στραφούμε και δείξουμε τον ουρανό, αφήνουμε τον Θεό πλέον δικαστή. Δεν αναλαμβάνουμε εμείς να δικάσουμε και ο Θεός που είναι από ψηλά, ο Σάκης παρακαλέσουμε τον Θεό να συγχωρήσει και τους συκοφαντούντας εμάς, τότε ευρίσκει η ψυχή μας ανάπαυση μεγάλη. Πολυλογία, την οποία αναφέρει ο άνθρωπος, είναι το απέναντι ακριβώς τείχος, η απέναντι όχθη της σιωπής. Είναι ένας τρόνος της καινοδοξίας, είναι ένα κάθισμα που η καινοδοξία, η υπερηφάνεια σου δίδει αμέσως να πολυλογείς, να αντιλογείς, να μην κάθεσαι, να μην είσαι υπομονετικός, είτε να θεωρείς τον εαυτό σου ως παράδειγμα υπομονής, να έχεις, να γίνεις παράδειγμα υπομονής, και τότε η καινοδοξία, η υπερηφάνεια δηλαδή, σου δίδει αμέσως την έναρξη της πολυλογίας και αμέσως αρχίζει η αταξία, στο οποίο επικάθεται ο καινόδοξος και πολυλογεί και φημεί και εγκομιάζει τον εαυτό του με υψηλοφροσύνη και με έπαρση. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ακριβώς ορμάται από την καινοδοξία, τότε λέγει ότι κανένας άλλος δεν είναι σαν εμένα, ή μη μόνον εγώ, πώς θα υποκύψω. Η πολυλογία είναι σημείο της αγνωσίας προδηλότατων. Ο άνθρωπος, ο οποίος ακριβώς πολυλογεί, να ξέρετε ότι δεν έχει και γνώσεις και είναι τελείως μέσα στην αγνωσία. Δεν γνωρίζει πνευματικό πέταγμα, δεν μπορεί να πετάξει, να ανυψωθεί από την γη. Μένει κάτω και έρπει όπως το ερπετό. Πώς θα μπορέσει να πετάξει, ούτως ώστε να αντισταθεί στη συκοφαντία της πολυλογίας και της άλλης την οποία ετοιμάζουν οι εχθροί του, διότι κυρίως ο άγνωστος είναι πολύλογος και φλίαρος. Η πολυλογία είναι η θύρα της κατακρίσεως, εκ γάτης πολυλογίας εξέρχεται η κατάκριση. Η μακρολογία φέρει στην αδελφήν αυτή στην πολυλογία τα γελοτοπιά λόγια, υπηρετεί την ψευδολογία, διαλύει την κατάνοιξη, προκαλεί την οκνηρία, ζητεί μόνο το φαγήν και ποιήν, μόνο να τρώει και να πίνει, κράζει τον ύπνο, αμέσως τρώει, πίνει, κοιμάται και μάλιστα εν τις ακολουθίες και προσευχές και δεήσεσαι. Ο Σάκης βρισκόμεθα στην εκκλησία. Τότε ο διάβολος, επειδή έχουμε την πολυλογία στο στόμα μας, τότε μας δίδει ύπνον στην εκκλησία. Α, τα προσέξουμε αυτά. Προσέξουμε αυτά, διότι καμιά φορά βλέπω κοιμισμένους μέσα στην εκκλησία και λέγω τον εκκίνησε γι' αυτόν ο Παμπώνιος. Διότι η αιτία είναι η πολυλογία, δεν είναι το στόμα, είναι η αιτία.
Από εκεί πιάνεται αυτός. Διασκορπίζει τον νουν τα συνθυμίσεις και δίδει ματέας και πονηρά συνθυμίσεις, διότι τον φύλακα την ψυχή άγγελο και δεν τον αφήνει να φυλάθει από τα κακά, κράζει τα δαιμόνια να την πειράζει την ψυχή, ψυχραίνει την προς τον Θεόν έφεσιν και ευλάβεια, σβενεί την προθυμία, αφανίζει την προσευχή με τους πονηρούς λογισμούς και εμποδίζει τα δάκρυα. Δι' αυτό και υπάρχουν μάτια τα οποία δεν έχουν δάκρυα μέσα. Είναι λόγω της πονηλογίας. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Είναι ιδιαίτερα σημεία τούτα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου. Διότι ο Θεός με τα κηρύγματα τα οποία η Εκκλησία δίδει προειδοποιεί τα παιδιά της να είναι πάντοτε έτοιμα να αντιμετωπίσουν τον αόρατο εχθρό. Διότι ο πόλεμος δεν είναι προς σάρκα και αίμα, αλλά προς τους πονηρούς, τους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου, τα αόρατα πνεύματα. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε η γλώσσα μας να είναι μέσα στα τείχη τα δύο, τα δόντια και τα χείλη. Να μην βγαίνει έξω, να μην ανοίγει εύκολα, να υπομένει όπως ο Θεός μας, ο οποίος υπέμεινε όλη την αδικία και τέλος το σταυρικό θάνατο. Η σιωπή που γίνεται με γνώση και αγαθούν διάκριση είναι μήτυρ της προσευχής. Βλέπετε, αμέσως μας δίδει την προσευχή. Οι πατέρες της Εκκλησίας ομιλούν, μας λέγουν τι είναι η μητέρα της προσευχής. Είναι η σιωπή. Όταν ο άνθρωπος σιωπά, πόση χαρά έχει και πόση ευλογία. Είναι ο κρύκος ο αργυρός που κρούει την θύρα του ουρανού. Είναι η κλίση του παραδείσου η χρυσή. Το χρυσό κλειδί που ανοίγει τον παράδεισο. Η σιωπή ανακαλείται και επισυνάγει τον νου προς εαυτόν. Φυλάχει τη θερμότητα της προς τον Θεό και των πλησίων αγάπης. Άσβεστον δεν σβήνει η αγάπη προς τον Θεό, ούτε προς τον πλησίον. Ο σάκης ο άνθρωπος έχει τη σιωπή. Αυτοσυγκεντρώνεται. Αναβαίνει, όλο και αναβαίνει προς τον παράδεισο και τον θρόνο του Θεού. Εγκλείει τους λογισμούς τους οποίους βάζει ο διάβολος και δεν τους αφήνει να φεύγωση και να εκπηδώσει τον ορίον των. Στοχάζεται να μην την προλάβωσουν οι εχθροί ευνηδίως και την καταπατήσουν. Δεσμεύει τον κλαθμόν να μην φύγει. Αγαπά να τρέχουν συν εκ των οφθαλμών συνεχώς τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό και της μετανοίας. Δια να αποπλύνεται η ψυχή από τους ρήπους της. Όταν τα μάτια χύλουν δάκρυα, τότε η ψυχή πλένεται και καθαρίζει και γίνεται ολόλευκη. Και την αναγκάζει να ενθυμείται τον θάνατο. Η σιωπή αναγκάζει την ψυχή να ενθυμείται ότι κάποια στιγμή θα αποθάνει. Και να βλέπει με το νου της εξεικονισμένη ενώπιόν της την κόλαση. Η σιωπή σου παραδίδει δύο μέρη. Σου δίδει και την κόλαση για να φοβάσαι, σου δίδει και τον παράδεισο για να τον ποθείς. Και να λυπείται δια της αμαρτίας της και να αγαπά να μελετά πάντοτε την μέλουσαν κρίση του Θεού και απόφαση του Θεού να μισεί και να εκθρεύεται την δόξαν και την παρησία του κόσμου. Να φεύγει τους ανθρώπους, να κατοικεί κατά μόνας. Αυτό το οποίο είπαμε πάντοτε και επαναλαμβάνουμε εις την προσευχή μας να κλείνουμε το δωματιάκι μας, το κελάκι μας και να προσευχόμεθα ώρες ολόκληρες εάν μπορούμε, όπως ο Κύριος είπε, αδιαλείπτως προσεύχεστε όλη την ημέρα και να ευρίσκεται εις την ησυχία πάντοτε και να μην διδάσκει, μήτε να ερμηνεύει η επίδειξη και φήμην και έπαινον. Είναι εδώ που έρχεται ο Άγιος Ιάκωβος και λέγει «Μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε αδερφοί μου». Είναι τούτο το σημείο το οποίο ακριβώς θα το μελετήσουμε στο προσεχές κήρυγμα. Ανάπτει την σοφία και την φωτίζει, περισσεύει και αυξάνει την γνώση, ερμηνεύει και δεικνύει αυτής τα νοήματα τα υψηλά και τα ουράνια. Προκόπτει κρυφίως και αναβαίνει απόνος προς τον Θεό. Εκείνος ο οποίος έχει το στόμα του κλειστό, όλο αναβαίνει προς τον Θεό. Αναβαίνει προς τον Θεό. Δι' αυτό και στα μοναστήρια η πρώτη πράξη στην οποία θα επιτύχουν οι αναχωρητές, οι καλόγεροι, οι ασκητές, η άσκηση μεγάλη είναι σιωπή. Και βλέπετε επί χρόνια ολόκληρα μπορεί άνθρωπος εκεί να μην μιλήσει καθόλου. Έχουμε εμείς
τόση μεγάλη αντοχή να μείνουμε, όχι χρόνια, εγώ θα σας πω μια ώρα, αν έχει κανέναν ο οποίος μπορεί να μείνει, μια ώρα μπορεί να ανοίξει το στόμα. Και εκεί βλέπουμε τους ασκητάς οι οποίοι μένουν χρόνια ολόκληρα χωρίς να ανοίξουν το στόμα τους. Ίσταται έμπροσθεν του Θεού αδιαλείπτος. Βλέπει την δόξα του αχόρταγα. Βλέπει η ψυχή χαίρεται, βλέπει τον Θεό. Και τον προσκυνεί ακαταπάστος με ακούωρες τον λέγει την έφεση. Πάνω εις τον θρόνο του Θεού ανεβαίνει η ψυχή η οποία ακριβώς το στόμα κλείνει. Είναι σιωπητό. Έχει τη σιωπή. Ως της γνωρίζει τα πτέσματά του δύναται να κρατεί και το στόμα του κλειστό. Άμα δεν γνωρίζεις, άμα λες εγώ τι κακό έκανα, τούτο το οποίο ακούμε συχνά στην εξομολόγηση. Λόγι εγώ δεν έχω κανένα κακό, δεν έχω κανένα μάθημα, δεν έφταξα κανένας άνθρωπο. Τι μου, κανένα δεν επείραξα. Δεν γνωρίζει τα πτέσματά του και μετά στη συνέχεια της εξομολογήσεως, όταν αποκαλυφθούν τα φίδια, οι οχές και αρχίσουν και φεύγουν από το στόμα, τώρα τι έχουμε να πούμε. Δεν έφταξες κανένας. Έφταξες. Άρα εκείνο το οποίο έλεγες προηγουμένως δεν το γνώριζες. Και τώρα όταν φεύγει ο εξομολογούμενος ακριβώς λέγει κάτι έφυγε ένα πεπάνω μου, ένα βάρος. Αυτό το βάρος ακριβώς ήταν αυτή η ενοχή την οποία προηγουμένως ο διάβολος δεν άφηνε τον άνθρωπο να την αναγνωρίσει ούτε να την καταλάβει. Η ενοχή στον άνθρωπο, εκείνο το οποίο ακριβώς πρέπει να έχει και να γνωρίζει τα πτέσματά του και να χαλινώνει την γλώσσα του. Ο δε πολύλογος δεν εγνώρισε ποτέ τον εαυτόν του, καθώς είναι πρέπον αυτό και ωφέλιμο. Εκείνος όπου σιωπά πλησιάζει τον Θεόν πάντοτε και τον αγαπά και ομιλεί με αυτόν κρυφίως, καθαρίζει ο νους του, φωτίζεται, χαίρει η ψυχή του, εφραίνεται η καρδία του. Εκείνος ο οποίος σιωπά. Πόσες φορές ακριβώς στην εξομολόγηση συστήνω και λέγω «Παιδί μου, κάνε υπομονή, κάνε υπομονή». Δεν αντέχω λέει. Μα δεν αντέχεις γιατί δεν γνωρίζεις τα σφάλματά σου. Εάν τα δεις τα σφάλματά σου τότε θα αντέχεις. Νομίζεις ότι δεν έχεις τίποτα και πηγαίνεις να κάνεις το δάσκαλο και να επιβληθείς του άλλου, γι' αυτό αρχίζεις και τις βλασφήμιες, αρχίζεις και τις αστρολογίες, αρχίζεις και βλασφημάς τα θεία και τα ιερά και έπειτα μέσα στο σπίτι σου ανάβεις ολόκληρο καμίνι και περιμένεις να έρθουν τα πράγματα βολικά. Δεν έρχονται. Εφόσον άναψες το καμίνι με τη γλώσσα, πώς να έρθει ο Χριστός και γίνονται όλα αυτά τα οποία ακριβώς έχουμε μέσα εις τας οικογενείας και επιτυχάνει ο διάβολος την διάλυση της οικογενείας. Η σιωπή του Χριστού παρεκκίνησε τον Πιλάτον εις ευλάβεια και η φωνή του ησύχου ανθρώπου καταργεί την καινοδοξία διατί δεν τον αφήνει να μεγαλοφωνεί και να επαινείται εις τα στερετάς του και τα άλλα του προτερήματα. Με έναν λόγο, όπου είπε ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος «Ιερνήσατε τον Χριστό». Και έπειτα δι' εκείνον τον λόγο έκλαψεν πικρά και εφρύνει διόλου του βίου του. Ο Απόστολος Πέτρος δεν είπε πολλά, είπε τρεις φορές ότι δεν γνωρίζει τον Χριστό. Ούτε δεν τον άνθρωπο. Αυτό είπε, δεν τον γνωρίζουμε. Αυτός ο λόγος εστάθηκε αιτία λέγει, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και ο ίδιος ο οποίος ακριβώς άνοιξε τα μάτια του και έγιναν βρύσες δακρύων μετανοίας, έκλαιγε σ' όλη του τη ζωή. Εμείς που έχουμε πει τόσα πόσο πρέπει να μας δώσει ο Θεός μας άλλα 50 και άλλα 100 χρόνια και άλλα 80 δεν ξέρω και αυτά όλα να γίνουν δάκρυα. Διότι πόσα λόγια άπρεπα έχουμε πει. Εάν ο Απόστολος Πέτρος δι' έναν λόγο έκλαιγε σ' όλη του τη ζωή, εμείς πόσα έχουμε πει. Γι' αυτό ακριβώς η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού εις τον άνθρωπον είναι η σιωπή. Διατί αμνημόνευσε να φυλάξει τον λόγο που υπέσχεται εις τον διδάσκαλον αυτού, λέγω ότι αν μη ακολουθήσει και ο θάνατος, ουμή σε απαρνήσουμε. Επελάθε το δε και του προφητικού λόγου λέγοντος, είπα φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνει με εν γλώσση. Ήδουν υπόσχομαι, δηλαδή υπόσχομαι εσύ, Θεέ μου, να φυλάξω τον νου μου, να μην πτέσει ούτε με τον λογισμό μου, ούτε με το στόμα μου,
και εκείνου όπου είπε «Κρήτων πεσίν από ύψος εις γην ή από γλώσσης». Είναι πιο εύκολο να ανέβει κανείς στο καμπαναριό της εκκλησίας και να πέσει από εκεί πάνω κάτω παρά να πέσει με τη γλώσσα. Τόσο φοβερό είναι, διότι η γλώσσα θα προξενήσει την κόλαση. «Κρήτων πεσίν από ύψος εις γην ή από γλώσσης». Καλύτερο είναι να κρυμνιστείτες από τα υψηλά εις την γη παρά να εκπέσει από την γλώσσα του και να συντριβεί με τον λόγο του τον ίδιο. Και ομιλήσαμε τώρα περί πολυλογίας και τώρα επειδή έκλεισε η ώρα θα σας αναφέρω κάτι πολύ συνταρακτικό το οποίο έπεσε στα χέρια μου και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό ή αν η Εκκλησία το λάβει υπόψη και έρθει και ενημερώσει τα παιδιά της. Η εταιρεία Modern People News, είναι μια εταιρεία της Αμερικής, αποκάλυψε ότι υπάρχει σχέδιο για το γύρισμα ταινίας με θέμα, προσέξτε εδώ, πόσο ο Θεός μας ανέχεται, πόσο ο Θεός μας υπομονεύει ακόμη. Με θέμα λέγει ταινία, θα γυρίσει ταινία με θέμα τη σεξουαλική ζωή του Κυρίου. Προσέξτε, ακόμη πίσω είναι τα πιο φοβερά ακόμη. Ακόμη προσέξτε τα. Σε αυτή την ταινία ο Κύριος μας θα εμφανίζεται σαν ομοφιλόφιλος. Προσέξτε, είναι φοβερά τα πράγματα και όταν σας ανέφερα ότι ο Αντίχριστος είναι επιποδός, τούτα είναι τα σημεία των καιρών, αδερφοί μου. Και πρέπει να είμεθα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την καταστροφή. Το ρόλο, λέγει, της Μαρίας της Μαγδαληνής θα υποδηθεί μια γαλίδα πόρνη που είναι ήδη γνωστή. Δεν την αναφέρει. Η ταινία θα παραχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το τρέχον έτος, εκτός και αν εντωμεταξύ υπάρξουν έντονες και μαζικές διαμαρτυρίες από τον κόσμο των χριστιανικών, όπου υπάρχει κόσμος χριστιανικός. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε όλοι να αποτραπεί το γύρισμα της ταινίας αυτής. Πρέπει να δείξουμε στους εμπνευστές αυτής της αισχρής ιδέας τι σκέπτονται οι χριστιανοί για αυτή την βλάσφημη πρωτοβουλία τους. Συμπληρώστε, δείτε ένα έντυπο εδώ και ο παραλήπτης της επιστολής και τα λοιπά. Και η επιστολή λέγει, η διαμαρτυρία θα λέγει «Κύριε Γενική Εισαγγελέ, διαμαρτύρομαι με τον εντονότατο δυνατό τρόπο κατά της παραγωγής του γυρίσματος και της εμφανίσεως της ταινίας της Modern People News με θέμα την υποτιθεμένη σεξουαλική ζωή του Ιησού Χριστού». Μια τέτοια ταινία αποτελεί βλασφημία και έγκλημα αντίθετο προς την αλήθεια. Παρακαλούμε να αναλάβετε όλες τις ευθύνες σας απέναντι σε αυτή την ηθική διαφθορά. Αδερφοί μου, η καιρή δεν είναι εύκολη. Η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Και εισερχόμεθα στα πιο δύσκολα σημεία ακριβώς τούτου του κόσμου. Όλα δεικνύουν ότι δεν πάμε καλά. Γι' αυτό ακριβώς θα παρακαλέσω πάρα πολύ να είμεθα άγρυπνοι, με προσευχή πολύ και εάν η Εκκλησία λάβει υπόψη αυτό το θέμα και βγάλει εγκύκλιο, πρέπει όλοι μας να κάνουμε διαμαρτυρίες σε αυτούς τους Κυρίους για να μπορέσει να αποτραπεί αυτό το φοβερό κακούργημα, διότι πρόκειται περί κακουργήματος. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Αδερφοί μου, απόψε η χάρις της Παναγίας μας και του Χριστού μας και του Αγίου Γεωργίου, έχουμε κοντά μας τον Άγιο Τριφυλίας, τον Δεσπότη, τον Ευσεβέστατο, που παρακαλεί τον Θεό για όλους μας και δίνει τα σευχάς του και εύχεται το Χριστός Ανέστη και τις ευλογίες του όλες. Και καμιά άλλη φορά που θα έχει καιρό και περισσότερη ευκαιρία θα μας μιλήσει και εκείνος. Τώρα θα ακούμε το Χριστός Ανέστη και θα τελειώσω.